δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος της Δημάρ, ο Φώτης Κουβέλης. Συμφωνήσατε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, κύριε πρόεδρε? Ζήτησα να έρθει στη Βουλή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες δεν προβλέπονται από την προηγούμενη νομοθεσία. Είναι δημοκρατική υποχρέωση να έρθει, άλλωστε είναι και υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό ζήτησα με την πεποίθηση ότι είναι μια πράξη ουσιαστικής δημοκρατίας να ενταχθεί στο νομοθετικό μας πλαίσιο αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως το νομοσχέδιο όταν θα έρθει στη Βουλή, τότε θα είναι ανοιχτές οι διαδικασίες και για διορθώσεις και για τροποποιήσεις, ενδεχομένως και για βελτιώσεις. Δηλαδή συμφωνήσατε για το συγκεκριμένο, κύριε πρόεδρε? Θα ρωτήσετε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για την δική τους θέση και τη δική τους άποψη. Όχι, η ερώτηση είναι αν συμφωνήσατε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή κάποιο άλλο κάποια στιγμή. Εγώ σας λέω αυτό το οποίο επιμένω ότι πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να πάρει το δρόμο επίσης με την συγκεκριμένη και προβλεπόμενη από τον κανονισμό και το Σύνταγμα διαδικασία και να έρθει, να πάρει το δρόμο και να έρθει στη Βουλή. Πότε θα έρθει, κύριε πρόεδρε? Πότε θα έρθει, κύριε πρόεδρε? Δεν μπορώ να σας πω χρονικά πότε θα έρθει, αλλά σε κάθε περίπτωση η όποια καθυστέρηση θα είναι απαράδεκτη και αυτό το απαράδεκτο δεν πρέπει να συμβεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω πλήρη την διαφωνία με την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία έσπευσε και έσπευσε απαραδέκτως να μιλήσει για αντισυνταγματικότητα σε κάποιες διατάξεις, όταν πάλι η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για νομοθέτημα που είχε ίδιες διατάξεις, πέραν των καινούριων διατάξεων που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου, είχε πει ότι είναι συνταγματικό. Όταν μάλιστα το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, είχε μιλήσει με ταυτόσιμο λόγο ότι είναι συνταγματικές ρυθμίσεις. Και θα έλεγα δεν ήταν καθόλου ορθό αυτό που επέλεξαν τα μέλη της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. 2 ώρες κατά κυριολεξία πριν από την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών να εκδώσουν και να δημοσιοποιήσουν την άποψή τους. Άποψη και θέση με την οποία, ας το επαναλάβω, διαφωνώ. Διαφωνώ και θεωρώ ότι αυτό που έπραξε η ΚΕΝΕ ελέγχεται τουλάχιστον για απαράδεκτη σκοπιμότητα. Τον κύριο Ρουπακιώτη τον στηρίζουν και οι άλλοι δύο κυβερνητικοί εταίροι? Τον κύριο Ρουπακιώτη τον στηρίζουν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Δεν έχω αντίθετη ούτε είδηση ούτε πληροφορία μέχρι αυτή την ώρα, ούτε και υποψία ότι δεν εξασφαλίζει την πολιτική στήριξη και των 3 πολιτικών αρχηγών. Πώς θα εκφράσετε τη διαφωνία σας, κύριε πρόεδρε? Υπάρχει πολιτική συμφωνία να κατατεθεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου στη Βουλή? Υπάρχει πολιτική συμφωνία γι' αυτό? Θα ρωτήσετε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν θέλω εγώ να πω ποια είναι η θέση τους. Εγώ σας λέω την θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Σας την λέω με σαφήνεια, με απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια, η οποία θα συνοδευτεί και από απόλυτη συνέπεια αναφορικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σας είπα λίγο πριν να ρωτήσετε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνο που σας είπα είναι αυτό το οποίο λίγο πριν ακούσατε. Δηλαδή μπορεί να κατεβάσετε και πρόταση νόμου μόνος σας, εάν τυχόν δεν υπάρχει? Διεκδικώ να έρθει σχέδιο νόμου. Και το σχέδιο νόμου είναι αυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, ένα σχέδιο νόμου που με τις προβλεπόμενες διαδικασίες είναι δυνατόν να τύχει βελτιώσεων, να τύχει παρατηρήσεων, να τύχει και διορθώσεων. Αυτή είναι η ορθή κοινοβουλευτική διαδικασία. Βεβαίως εκτός από αυτό, συζητήσαμε, ετέθη το θέμα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανέργων, ανδρών και γυναικών, και ετέθη η ανάγκη άμεσα να προωθηθεί η ρύθμιση για την κοινοφελή εργασία. Υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να γίνουν στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνουν. Συζητήσαμε ακόμη τα ζητήματα της ανάπτυξης, μία συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί, υπολογίζω, τις επόμενες ημέρες. Για το δημόσιο να σας ρωτήσουμε. Όχι, δεν συζητήσαμε τίποτα. Δεν συζητήσαμε. Θα μπείτε σε μεγάλο οργανισμό όπως η ΕΡΤ, είπατε κάτι τέτοιο?
Προσπαθώ να παρακολουθήσω τα ερωτήματά σας, διότι αλληλοκαλύπτονται. Ετέθη θέμα συντονισμού της κυβέρνησης και ετέθη, θα σας έλεγα, με έμφαση. Δεν συζητήσαμε το άλλο θέμα που ρωτήσατε λίγο πριν. Συζητήσαμε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Με κορυφαίο ζήτημα, βέβαια, την μεγάλη υπόθεση, τη μεγάλη πληγή της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Πάντοτε σε συνδυασμό και με τα ζητήματα της ανάπτυξης, ζητήματα τα οποία πρέπει να βρουν την προτεραιότητά τους στην αντιμετώπιση, διότι η ανεργία δεν μπορεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί εάν δεν προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα μέσα από έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Πρέπει στον τόπο να υπάρξει ένα αναπτυξιακό σοκ. Σας ευχαριστώ. Όχι, όχι. Όχι, συζητήσαμε αυτά που λίγο πριν πολύ συγκεκριμένα σας ανέφερα.